Το Σαββατοκύριακο έχουμε στο Αλεξάνδριο το 20ο Final Four Κυπέλλου Ελλάδος για μπάσκετ με Μαξίδιο. Ένα Final Four στο οποίο λαμβάνει και μέρος και η ομάδα του Άρη, με στόχο φυσικά να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου, και σε ένα Final Four το οποίο θα τιμήσει με την παρουσία του ο μεγάλος Νίκος Γκάλλος, ο οποίος θα κάνει και το τζάμπλ του τελικού. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο επόμενος καλεσμένος μας, ο αθλητής του Άρη, της ομάδας μπάσκετ με Μαξίδιο και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Final Four, ο Νίκος ο Τσιντάρης. Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές της, κύριε Παπαδόπουλε. Και ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί έχετε και φιλικό σε λίγη ώρα, έτσι. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Για τον χρόνο μας αφιερώνεις για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που νομίζω φιλοξενεί για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη, έτσι. Πολύ πολύ σωστά. Πρώτη φορά γίνεται σε ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο, ένα τόσο μεγάλη σημασία Final Four. Το έχουμε εδώ στην ανάλογη έγκλη και οργανωτικά και αγωνιστικά. Ξεχνάμε ότι είναι επιτοπλίστων οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος στον θεσμό. Πολύ δυνατές ομάδες, τέσσερις ομάδες. Mm-hmm. Με ένα ελαφρό προβάδισμα των Αθηνών που θα την συναντήσουμε στον ημιτελικό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πρόεδρος τελικός κιόλας. Εμείς προσπαθήσαμε, οργανώσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα το Final Four αυτό. Με παράλληλες εκδηλώσεις, με event για τους φιλάθλους, με ελεύθερη είσοδο για όλους, χωρίς εισιτήριο. Mm-hmm. Και επιπληκτούμε ότι θα έχουμε προσέλευση κόσμου για να μπορέσουν να δουν ένα άθλημα τελείως διαφορετικό. Ίσως κάποιοι από αυτούς που το έχουν παρακολουθήσει. Και πιστεύω με αξίζει πάρα πολύ να παρακολουθήσει κανένας κάποιος αγώνα. Για να αφαίρουμε και τις υπόλοιπες ομάδες, είναι ο Άτλας Αθηνών, τον οποίο θα αντιμετωπίσετε στον ημιτελικό το Σάββατο στις 5.30. Σωστά, πολύ σωστά. Ο οποίος είναι και ταπλούχος, πήρε τα σκύπτα μετά από εμάς το πρωτάθλημα που είχαμε πάρει το 2016. Mm-hmm. Και δεν το έχει χάσει και μάλιστα η μισή εθνική είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Άρα το πρώτο ραντεβού για τον κόσμο είναι το Σάββατο στις 5.30, οπότε αντιμετωπίζει τον Άτλα Αθηνών. Και άλλες δύο ομάδες είναι ο Άσκα Ηρακλείου και ο Πάσκα Αθηνών. Σωστά, είναι ομάδες, το Άσκα Ηρακλείου είναι ερχόμενη ομάδα, πολύ δυνατή κι αυτή. Mm-hmm. Με πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ σοβαρά στελέχη και πολύ καλούς αθλητές. Και το Πάσκα, μια διαχρονική δύναμη στην Ελλάδα, το οποίο μην ξεχάσουμε ότι απέκλεισε το Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης που είχε βλέψει ακόμα για το κύπελο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ, όπως είπες και εσύ, γεμάτο έτσι, ωραία events που έχετε ετοιμάσει και με τμήματα του Ερασιτέχνη Άρη για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι η παρουσία που θα ξεχωρίσει αναφίβολα είναι αυτή του Νίκου Γκάλλη την Κυριακή. Ακριβώς έτσι, ο Νίκος ο Γκάλλης μας τιμάει με το τζάμπολ του τελικού. Μην ξεχνάμε ότι κοντά μας πάντοτε ήταν ο Νίκος ο Γκάλλης τα τελευταία 3-4 χρόνια, όποτε τον θελήσαμε σαν ομοσπονδία και σαν τμήματα. Mm-hmm. Κάνει και το πρόμο βίντεο της Εθνικής και της Ομοσπονδίας. Εκτός από αυτό θα είναι και άλλες προσωπικότητες. Θα είναι ο Χάρης Παπαγιωρίου, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εννοείται, του Άρη. Εννοείται. Και είναι και πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης και αντιπρόεδρος στο δικό μας το τμήμα. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει τα μέγιστα και σαν ΚΑΕ, για να μπορέσουμε σε αυτή τη διοργάνωση να πετύχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα έχουμε και άλλες σημερινές προσωπικότητες, όπως και από τον πολιτικό κόσμο, από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξεχωρίζει σίγουρα τον Νίκο Γκάλλη. Σε ένα διήμερο που, όπως είπα και όταν πριν σε καλησπερίζω, ο Άρης πάει για να πάρει την κούπα με πολύ μεγάλη θέληση από εσάς για την κατάκτηση, έτσι, παρόλο που έχετε δύσκολο έργο σίγουρα. Υπάρχει δίψα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δίψα από τους παίκτες. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και μάλιστα τώρα έχουμε και φιλικό, σε λίγο το τελευταίο μας φιλικό. Mm-hmm. Δουλεύουμε εντατικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Άσχετα άμα λείπει ένας πολύ καλός μας παίκτης, ο βασικός μας playmaker, ο Σπύρος ο Κεφάλας, mm-hmm. ο οποίος κάνει και δίνει και μια όθηση στην ομάδα παραπάνω, είναι και παίκτης εθνικής κιόλας. Από εκεί πέρα όμως οι ελλείψεις εμάς δεν μας τοούνε, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Θα παλέψουμε στο σπίτι μας. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μέσα από την ψυχή μας, θα το κάνουμε. Και αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος, Νίκο, για να βρεθεί και ο κόσμος και στον ημιτελικό το Σάββατο στις 5.30 στο Παλέ, και αν όλα πάνε καλά και στον τελικό, ποιος τι ώρα είναι την Κυριακή. Ο τελικός είναι η ώρα 4, mm-hmm. Θα το είναι και τηλεοπτικός από την 3. Mm-hmm. Βέβαια αυτό δεν μας αποθαρρύνει και καλό είναι να έρθουμε στο κήπεδο. Mm-hmm. Και μια μισή ώρα είναι ο μικρός τελικός. Σίγουρα όμως ο ημιτελικός είναι ο πρόεδρος τελικός ο δικός μας. Όποια ομάδα πάρει αυτόν τον ημιτελικό θα σηκώσει το κύπελλο. Σας το λέω και στο προγράμμα. Ο μικρός τελικός μακάρι να μας απασχολήσει εμάς στον Άρη και να ασχοληθούμε μόνο με τον τελικό. Και είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο την Κυριακή, αν με το καλό περάσει και ο Άρης στον τελικό, να πάει 4 η ώρα στο Παλέ και μετά να πάρει τον δρόμο για το Κλειάνδης Βικελίδης και για το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς, ακριβώς. Για μας είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και
κινούμαστε σε πλαίσια εξωτερικού, όπου πρέπει να συνδυάσει ο κόσμος του να βγει μια βόλτα, να πάει σε ένα θετικό γεγονός και από εκεί πέρα να συνδυάσει και την υπόλοιπη διασκέδαση του. Ειδικά στο δικό μας το τμήμα, αυτό συμβαίνει και αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα για όσους το ακολουθούν. Και ένα τμήμα στο οποίο γίνεται τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φέρει και χαρές φυσικά στο σύλλογο και ετοιμάζεται να φέρει και ακόμα μία τώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Να πιστεύουμε ακράδοτα. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε κιόλας για ετοιμασίες για το φιλικό και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά στο Final Four το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχηθείτε μας να έχουμε υγεία και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια να έχεις.